Είμαστε στο επόμενο παιχνίδι και το επόμενο παιχνίδι έχει να κάνει με μια ακόμη έκπληξη. Είναι η ήττα του Άρη από την Σκόντα Ξάνθη. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Το αίτητο σερί της Ξάνθης συνεχίστηκε και στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτή τη φορά η Σκόντα νίκησε τον Άρη έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Σουάνη που πέτυχε και τα δύο γκολ. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι φάνηκαν κουρασμένοι και αγωνίστηκαν με αρκετές ελλείψεις, απείλησαν με τον αυτή στο 11ο λεπτό. Οι ακρίτες προηγήθηκαν στο 22ο λεπτό με τον Σουάνη μετά από εξαιρετική παλιά του Φλίσκα. Περίπτωση offside δεν υπάρχει, όπως φαίνεται και στο replay, ο σκόρερ έφυγε από κανονική θέση. Δύο λεπτά αργότερα ο Φλίσκας σούταρε out. 32ο λεπτό, μακρινό σουτ από τον Φατή, οριζόντιο δοκάρι, κεφαλιά από τον Νέτο, out. Στο 34 είχαμε αρκετή ένταση στον αγωνιστικό χώρο και ρήψη αντικειμένων από την κερκίδα. Ο διαιτητής Βοσκάκης έδειξε από μια κίτρινη κάρτα σε Βαγγέλη και Μαρσελίνιο. Αρκετά εκνευρισμένος ο αμυντικός του Άρη έριξε κάτω τον Μαρσελίνιο στην επόμενη φάση και με δεύτερη κίτρινη κάρτα πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια. 37ο λεπτό, κόρνερ του Μαρσελίνιο, κεφαλιά του Βάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 41 ο Νέτο από πλάγια θέση δεν σημάδεψε σωστά. Καλή φάση για τη Σκόντα με τον Σουάνη στο 57. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν δύο τα τέρματά τους στο 62ο λεπτό. Ο Μπέρτος έβγαλε τη σέντρα, ο Σιφάκης απέκρουσε την κεφαλιά του Σουάνη, ο οποίος επέμεινε και με δεύτερη προσπάθεια έκανε το Άρης Σκόντα Ξάνθη 0-2. Οι γηπεδούχοι αντεπιτέθηκαν. Στο 70ο λεπτό ο Τσέζαρεκ από ευνοϊκή θέση δεν έκανε καλό γύρισμα. Στο 74 ο Σέρχιο Κόκε σούταρε απελπιστικά out. Τελευταία καλή φάση για τον Άρη στο 84ο λεπτό με τον Ρουίς. Θεωρώ ότι κάνω μια πολύ σημαντική νίκη σήμερα απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, τον οποίο θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Europa League. Έχω ενημερωθεί από τον κύριο Πανόπουλο και από τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον κύριο Παπαδημητρίου, ότι η ομάδα είναι σε αναζήτηση προπονητή. Εγώ το μόνο που σκέφτομαι είναι το επόμενο παιχνίδι. Είμαι στη διάθεση της ομάδος και αυτό θα κάνω. Μίνιμαμεντε σάλεν κομούνο κρέε, νο σιέμπρε. Είμαι αρκετά εκνευρισμένος γιατί κάνα φορά όταν τα παιχνίδια έρχονται όπως τα περιμένεις. Κάνα φορά γιατί αυτό δεν γίνεται πάντα. Con un resultado positivo que nos hubiera hecho ir con una sonrisa, pero no ha sido así. Ντρεπόμαστε γιατί κλείνουμε λοιπόν το. Θα μπορούσαμε να κλείσουμε το πρώτο γύρο με ένα θετικό αποτέλεσμα, ώστε να κάνουμε χαρούμενες γιορτές, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτές τις μέρες για να έρθουμε να κάνουμε αυτό το παιχνίδι και δικαιωθήκαμε. Είναι σημαντική αυτή η τρεις πόντοι που πήραμε σήμερα και νομίζω θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ για τη συνέχεια. Ευνηδιαστήκαμε. Το κακό είναι ότι εκνευριστήκαμε πάρα πολύ μετά το γκολ που δεχτήκαμε. Ήρθε και η κόκκινη κάρτα και δυστυχώς για μας ήταν καταστροφικό για το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, στο στούντιό μας στην Θεσσαλονίκη είναι ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Με τον Γιώργο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Αυτό που έχω να πω, Γιώργο, είναι το ξεκίνημα της Σκόντα. Ήταν κακό στο φετινό ποτάλημα. Η συνέχεια όμως ήταν εξαιρετική. Βρίσκει τα βήματά της η Σκόντα Ξάνθη και το αποδεικνύει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Πορεία πρωταθλητισμού κάνει και μάλιστα με τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο και δεν αποκλείεται πλέον να αλλάξει γνώμη ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΣ Σκόντα Ξάνθη, γιατί υπόθηκε και συνέντευξη τύπου ότι βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Κανείς δεν το κατηγορήσει από τον Γιώργο να αλλάξει γνώμη, έτσι. Δεν το κατηγορήσει κανένας. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μπορεί να έρθει και να φέρει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό το διάστημα. Και μάλιστα δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι και η άποψη των παικτών όπως και σήμερα. Εκδηλώθηκε μετά τον αγώνα στις δηλώσεις που έκαναν οι παίκτες της Ξάνθης. Είπαν ότι θέλουν να μείνει ο Παπαδόπουλος και μάλιστα τόνισαν ότι η αλλαγή της εικόνας οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην δική του παρουσία. Πάντως η ντροπή του Χιμένεθ ήταν νούμερο 2, όπως αντιληφθήκατε. Προηγήθηκε δήλωση Κούπερ μετά τον αγώνα το απόγευμα, χρονικά προηγήθηκε, ο οποίος έκανε λόγο για ντροπή για αυτό που έγινε, ότι ντρεπόμαστε γιατί δεν
πάμε στο τέλος του πρώτου γύρου να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και ο Κούπερ, ο οποίος συνηθίζει και αυτός να λέει τα πράγματα με το όνομά του, δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος, για να περάσουμε και στον Άρη, από την εικόνα της ομάδας, κυρίως από την ευρικότητα και αυτή τη συμπεριφορά που είχαν οι παίκτες μετά το 0-1. Είπε μάλιστα ότι μετά από έναν αγώνα με τη Ρόζεμπορκ και μια τέτοια επιτυχία ευρωπαϊκή, δεν δικαιολογείται αυτή η εικόνα. Και ευχήθηκε το διάστημα αυτό που μεσολαβεί τώρα να βρουν όλοι και ο ίδιος, όπως είπε, την ψυχραιμία και ό,τι χρειάζεται για μια δύσκολη, πολύ δύσκολη συνέχεια για τον Άρη. Δεν άλλαξε κάτι στο πρόγραμμα του Κούπερ. Από αύριο έως την Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου, έχουν ρεπό στον Άρη, ύστερα από ένα Δεκέμβριο ως τώρα γεμάτο από υποχρεώσεις. Έτσι λοιπόν μία εβδομάδα για όλους ξεκούραση για τον Άρη, που θα το τονίσουμε σε αυτό το σημείο. Θα πούμε ότι έκλεισε τον πρώτο γύρο με 10 γκολ στο ενεργητικό του σε 15 αγώνες, τη στιγμή που πέτυχε 7 στον όμιλο του Europa League. Είναι αυτό το κοντράστ που άρεσε από την αρχή της σεζόν. Το νιώθει, το αισθάνεται. Ευρώπη πολύ καλά, πρωτάθλημα όχι τόσο. Πάμε για μεταγραφές. Και ο ίδιος ο Κούπερ το είπε, Βασίλη, είπε ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, έχει ήδη κάνει τις συζητήσεις και περιμένει τώρα να γίνουν οι επαφές για να αποκτηθούν παίκτες. Ναι. Θα γίνουν μεταγραφές στον Άρη. Γιώργο, τελευταία αθλητική Κυριακή για το 2010. Έτσι, θα τα πούμε του χρόνου, που λέμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Γιώργο, από όλους εμάς και στους συναδέλφους δημοσιογράφους και τεχνικούς στο στούντιο εκεί. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.